Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την τελευταία μας συνταγή για τη φετινή σεζόν. Σας το κρατούσα για έκπληξη, γιατί θα φτιάξουμε το πιο σοκολατένιο γλυκό ever. Θα φτιάξουμε μια τούρτα σοκολάτας με σοκολατένια πατεσπάνια, σοκολατένια γκρανάζ και φράουλες. Πώς σας ακούγεται? Τέλειο! Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την τούρτα σοκολάτας με φράουλες θα χρειαστούμε για την γκρανάζ 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 500 γραμμάρια κουβερτούρα. Για τα παντεσπάνια θα χρειαστούμε 140 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 440 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, 3 αυγά μεσαία, 250 γραμμάρια νερό βραστό, 70 γραμμάρια κακάο, 260 γραμμάρια ξινόγαλο, 1,5 κουταλάκι του γλυκού, μαγειρική σόδα, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και μία πρέζα αλάτι. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φράουλες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε την γκρανάζ μας, που ουσιαστικά θα είναι και το frosting και η γέμιση της τούρτας μας. Οπότε, κατσαρόλα πάνω στη φωτιά, κρέμα γάλακτος, 35 τουλάχιστον, θέλουμε να έχει λιπαρά. Εδώ πέρα έχω τη σοκολάτα μου, κουβερτούρα. Θα πάρετε μια ποιοτική σοκολάτα τύπου Nestlé Desert 55, που είναι πιο πικρή από τις υπόλοιπες και ουσιαστικά ισορροπεί τελεία το γλυκό μας. Αυτά είναι τα γούστα του καθενός. Κάποιοι θέλουν πιο πικρό το γλυκό τους, κάποιοι θέλουν πιο γλυκό το γλυκό τους. Εμένα μου αρέσει να είναι πικρούτσικο και γλυκό την ίδια στιγμή, γιατί θα δείτε στο τέλος ισορροπεί τέλεια. Οπότε χρησιμοποιώ Nestlé Desert. Τώρα, με το που βράσει κρέμα γάλακτος, θέλουμε να βράσει καλά. Βράζει. Λίγο ακόμα, με το που αρχίζει να βρίζει, voilà. Βγάζουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε μέσα στη σοκολάτα μας, εδώ. Και τώρα σβήνουμε το μάτι, αδερφέ μου, καλέ μου φίλε και συνεργάτη. Παίρνουμε μπροστά μας και αφήνουμε λίγη ώρα την κρέμα γάλακτος να τσιλάρει μέσα στη σοκολάτα. Τι θέλουμε? Θέλουμε σιγά σιγά να ζεστάνουμε τη σοκολάτα. Άμα πάρουμε σύρμα και ανακατέψουμε κατευθείαν, ξέρεις τι θα γίνει? Θα κόψει. Δεν θα κόψει, απλά θα μείνει όλη η σοκολάτα κάτω, γιατί κατευθείαν θα ρίξουμε τη θερμοκρασία από την κρέμα γάλακτος και ουσιαστικά δεν θα γίνει γαλακτομετοποίηση. Οπότε περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα, 40, αναλόγως με την ποσότητα που έχουμε. Επειδή έχουμε πολλή ποσότητα εδώ πέρα, περιμένουμε λίγο παραπάνω. Πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα? Όχι ακόμα, λίγο. Άρα να πω ένα ανέκδοτο. Πείτε ένα ανέκδοτο, κυριάκι. Πώς λέγεται το αυτόματο αυτοκίνητο? Πώς? Καρότο. Καλό, δεν ήταν ωραίο, αλλά τέλος πάντων. Πέρασαν τα 30 δευτερόλεπτα και ήρθε η ώρα να ανακατέψουμε την γκρανάζ. Οπότε, ανακατεύουμε ωραία εδώ πέρα με ένα κουταλάκι. Και άμα έχετε κάνει κάποιο λάθος, δηλαδή έχετε χοντροκόψει τη σοκολάτα σας ή δεν έχετε βράσει πολύ την κρέμα γάλακτος, τότε αναγκαστικά πρέπει να πάμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Ανακατεύοντας με λίγο υπομονή, γίνεται αυτό το υπέροχο πράγμα που βλέπετε εδώ μέσα. Γίνεται ένας μικρός στρόβιλος αγάπης, στρόβιλος ομορφιάς. Αυτή η υπέροχη γκρανάζ θα γυαλίσει και θα γίνει τέλεια. Μας αρέσει? Μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, η γκρανάζ, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή είναι ζεστή. Σωστά. Μπορεί να γίνει frosting για μια τούρτα? Δεν μπορεί να γίνει frosting για μια τούρτα, γιατί είναι πάρα πολύ ρευστή. Γι' αυτό το λόγο, τι θα κάνουμε σήμερα? Έτσι όπως είναι, δεν καλύπτουμε με μεμβράνη, γιατί άμα καλύψουμε με μεμβράνη θα κάνει υδρατμούς, θα πέσουν πάνω και θα χαλάσει η γκρανάζ. Βάζουμε λίγο έτσι μέσα στο ψυγείο και μετά, άμα χρειαστεί, παίρνουμε μεμβράνη και την κολλάμε από πάνω. Άρα, βάζω ψυγείο. Εδώ. Και πάμε να ετοιμάσουμε τα παντεσπάνια μας. Για τα παντεσπάνια η ζωή μας είναι πολύ εύκολη. Γιατί υπάρχει το μίξερ. Σε περίπτωση που δεν έχετε μεγάλο μίξερ και έχετε μικρό μίξερ, μας κάνει? Μας κάνει μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα προσθέσω μέσα στο μίξερ το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Εδώ. Κόβω το βούτυρο. Έχουμε λίγη ποσότητα από βούτυρο, μην το φοβάστε, γιατί θα πάρουμε λιπαρά από το ξινόγαλο και από το κακάο που θα ρίξουμε. Οπότε, η ζάχαρη μαζί με το βούτυρο πάνε μέσα. Τι άλλο θα προσθέσουμε? Τη βανίλια μας. Και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά μέχρι που να φρατέψει το μήκο. Εδώ. Με το που ανακατέψουμε καλά τη ζάχαρη μαζί με το βούτυρο, προσθέτουμε μέσα ένα-ένα τα αυγά. Και με το που απορροφηθεί και το δεύτερο, προσθέτουμε και το τρίτο. Και πάμε πολύ καλά ξανά μέχρι να φρατέψει το μείγμα μας. Λοιπόν, τώρα Χαμηλώνω λίγο το μίξερ μου, αλλά δεν το σταματάω τελείως, γιατί ήρθε η ώρα να κάνω το mix and match. Ουσιαστικά έχω στερεά, έχω και υγρά, πρέπει να τα προσθέσω όλα μέσα. Τώρα, τι γίνεται. Άμα προσθέσω το κακάο κατευθείαν μέσα, η διαδικασία γίνεται κανονικά. Απλά το κακάο δεν θα διαλυθεί τελείως να μου δώσει όλη αυτή τη γεύση που θέλω μέσα τη σοκολατένια. Γι' αυτό τι θα κάνω. Έχω καυτό νερό, θα ρίξω μέσα το κακάο και θα ανακατέψω. Θέλουμε να λιώσει τελείως. Βλέπετε το κακάο που δυσκολεύεται να λιώσει. Πόσο μάλλον άμα το ρίχναμε μέσα στο μείγμα, θα δυσκολευόταν ακόμα παραπάνω. Και αυτό το μείγμα ιδανικά το θέλουμε κρύο να το ρίξουμε μέσα στα αυγά μας και το βούτυρο, γιατί άμα το ρίξουμε καυτό, τι θα κάνει, θα λιώσει το βούτυρο. Έχω ετοιμάσει ένα μείγμα για να δείτε πώς είναι όταν είναι κρύο. Οπότε αυτό το στάδιο θέλω να το ετοιμάσετε από την αρχή, πριν ξεκινήσετε να κάνετε τα παντεσπάνια. Και αυτό το αφήνω στην άκρη και ρίχνω μέσα όλο το μείγμα με το κακάο και το νερό. Ρίχνω όλο το μείγμα μέσα. Εδώ. Ρίχνω μέσα όλο το ξινόγαλο και ανακατεύω όλα τα στερεά μου που είναι σόδα, αλεύρι και αλατάκι. Εδώ. Και θα ρίξω από το μείγμα των στερεών 3 κουταλιές σούπας μέσα στο μείγμα με τα υγρά. 1, 2, 3. Το υπόλοιπο θα το ρίξω στη συνέχεια. Με το που ανακατευτούν καλά τα υλικά μας, ανοίγουμε το μίξερ, ρίχνουμε και το υπόλοιπο μείγμα των στερεών για να μπορέσει να τα απορροφήσει καλύτερα και ουσιαστικά βοηθήστε και λίγο τα πλαϊνά του μίξερ εδώ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κατέψουμε με τα χέρια μας εδώ. Δεν χρειάζεται να παρανακατέψουμε όταν ρίξουμε το υπόλοιπο αλεύρι, γιατί τι θα γίνει, θα δουλέψει η γλουτένη, θα σφίξει το ζυμάρι και ουσιαστικά τα παντεσπάνια μας δεν θα γίνουν αφράτα. Βλέπετε πόσο λίγο ανακατεύω. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Έχω 3 φόρμες. Τι τις έχω? Σιμιναρισμένες. Σιμιναρισμένες. Τις έχω σεμιζαρισμένες. Βούτυρο, λαδόκολα, βούτυρο, κακάο. Σεμιζάρουμε με κακάο. Ουσιαστικά μοιράζω το μείγμα στα 3. 1, 2. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Στους πόσους βαθμούς λες? 180. Α, αυτός είσαι. Πόση ώρα λες? 40 λεπτά. 45? Ναι, 45 σίγουρα, εφόσον δεν αργοπορήσουμε, καθώς ανοίξουμε το φούρνο για να βάλουμε μέσα τα παντεσπάνια. Οπότε, τι κάνω? Τα παίρνω όλα μαζί μου. Εδώ, με ενισχύ στόχο. Ανοίγω. Πετάω μέσα. 1, 2, 3, κλείνω το φούρνο, φεύγω και σε 45 λεπτά θα είναι έτοιμα τα παντεσπάνια. Θα βγάλω έξω, θα αφήσω να κρυώσουν και στη συνέχεια θα συνθέσουμε την τούρτα μας. Το δύσκολο κομμάτι έφυγε. Το άλλο είναι πολύ εύκολο. Τα παντεσπάνια μου είναι έτοιμα, η γκανάζα έχει κρυώσει, οι φράουλες περιμένουν, οπότε το μόνο που μένει είναι να στήσουμε την τούρτα μας. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε ένα κουτάλι, να βγάλετε την γκανάζ και να την αφρατέψετε λίγο. Είναι τέλεια. Εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή τη βάλαμε στο ψυγείο, έσφιξε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να την αφρατέψουμε. Τώρα, ό,τι έμεινε στον μπολ, τι το κάνουμε? Δεν το τρώμε. Το βάζουμε στα μικροκύματα. Θα το λιώσουμε λίγο για να ρίξουμε ωραία σαλτσούλα πάνω από την τούρτα μας. Εντάξει. Τώρα, χτυπάμε πολύ καλά την κανάς. Εδώ να αφρατέψει. Μπες μέσα. Τέλεια. Εδώ. Επιλέγουμε τις γυαλιστερές φράουλες με τα πράσινα φύλλα και το έντονο κόκκινο χρώμα. Αποφεύγουμε όσες είναι χτυπημένες, ζαρωμένες και μαλακές και όσες έχουν στο πάνω μέρος πράσινο χρώμα. Οι πιο μικρές σε μέγεθος θεωρούνται πιο αρωματικές και γλυκές. Οι φράουλες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, περιέχουν κάλιο, φολικό οξύ και φυτικές ίνες. Και τώρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Παίρνω λίγο από την γκανάζ μου, βάζω κάτω για να μπορέσει να κάτσει το παντεσπάνι. Εδώ, κοιτάξτε πόσο ωραίο και σοκολατένιο έχει γίνει. Βάζω πάνω το παντεσπάνι μου, Παναγία μου. Εδώ, το βλέπετε, είναι τέλειο. Τώρα, θα πάρω το 1/3 της γκανάζ. Εδώ. Το βάλω πάνω από το παντεσπάνι. Εδώ. Και με τη βοήθεια μιας σπατουλίτσας σιγά σιγά θα απλώσω να πάει παντού Και τι θα κάνω εδώ? Θα ρίξω τις φραουλές μου. Οπότε κόψτε φραουλίτσες ή οποιοδήποτε άλλο φρούτο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε μούρα, μπορείτε να βάλετε νεκταρίνια, μπορείτε να βάλετε ό,τι φρούτο σας περισσεύει. Δεν βάζουμε φρούτα μόνο που έχουν πολύ υγρασία, όπως είναι το καρπούζι. Θα βγάλει όλα τα ζουμιά, θα καταστρέψουμε την τούρτα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε από πάνω? Θα βάλουμε το άλλο φρούτο πάνω. Πω, θα γίνει αυτή η τούρτα αλλού. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε, πάμε να προσθέσουμε το άλλο 1/3 της γκανάς, εδώ. Απλώνουμε την γκανά μας και ήρθε η ώρα να κόψουμε και άλλες φράουλες. Λοιπόν, και πάμε για την τελευταία στρώση. Απλώνουμε την γκανάζ. Εδώ, Παναγία μου. Και ήρθε η ώρα για την τελευταία δόση φράουλας από πάνω. Εδώ και εδώ. Τώρα τις κάνω λίγο έτσι πιο όμορφες. Και θέλουμε η γκανάζ μας να είναι σφιχτή σε αυτό το σημείο για να μπορέσουμε να κόψουμε τούρτα. Τώρα η τούρτα είναι ατόφια, έχει στηθεί. Σε περίπτωση που ήταν πιο μαλακή η γκανάζ, τύπου μους, θα είχαμε πρόβλημα γιατί θα μας έχει διαλυθεί η τούρτα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Σωστά? Πολύ καλά, κυρία. Πάντα μα πάντα με υποστηρίζεις, ό,τι και να κάνω. Αυτό θα πει συνεργάτη, σωστός ρε φίλε. Είμαι πάντα μαζί σου. Ευχαριστώ ρε φίλε. Θα βάλω μικρές φραουλίτσες εδώ πέρα. Αυτοί είμαστε. Και τώρα ήρθε η ώρα να βγάλουμε από το φούρνο κλεισμάτων αυτό το υπέροχο μπολ που έχει τι? Έχει τη λιωμένη γκανάζ μας. Οπότε και αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η τούρτα σοκολάτας. Για την τούρτα σοκολάτας με φράουλες φτιάχνουμε πρώτα την γκανάζ. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα την κρέμα γάλακτος και την αφήνουμε σε μέτρια φωτιά να βράσει. Ρίχνουμε την καυτή κρέμα γάλακτος στο μπολ με τα κομμάτια της κουβερτούρας και την αφήνουμε για λίγα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να λιώσει η σοκολάτα και τη βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει. Για τα παντεσπάνια, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και χτυπάμε μέχρι να φρατέψουν. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Ρίχνουμε το καυτό νερό στο κακάο, ανακατεύουμε, αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει και το ρίχνουμε στο μίξερ. Προσθέτουμε το ξινόγαλο, έπειτα ανακατεύουμε το αλεύρι, τη σόδα και το αλάτι, βάζουμε 3 κουταλιές από το μείγμα των στερεών στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε για 1 λεπτό. Εκτός μίξερ, βάζουμε τα υπόλοιπα στερεά υλικά και ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Μοιράζουμε το μείγμα σε 3 φόρμες 20 εκατοστών, καλυμμένες με λαδόκολλα και αλυμμένες με βούτυρο και κακάο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Αφού ψηθούν, αφήνουμε τα παντεσπάνια να κρυώσουν. Για τη σύνθεση, βάζουμε την κρύα γκανάζ στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε ελάχιστα για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να φρατέψει. Την γκανάζ που περισσεύει, τη λιώνουμε στον φούρνο μικροκυμάτων. Βάζουμε στην πιατέλα σερβιρίσματος ένα παντεσπάνι. Απλώνουμε από πάνω το 1/3 από την γκανάζ και το 1/3 από τις φράουλες. Καλύπτουμε με το δεύτερο παντεσπάνι. Απλώνουμε το 1/3 από την γκανάζ και το 1/3 από τις φράουλες. Καλύπτουμε με το 3ο παντεσπάνι και προσθέτουμε την υπόλοιπη γκανάζ. Στολίζουμε με τις φράουλες. Ρίχνουμε από πάνω τη λιωμένη σοκολάτα και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα υπέροχο κομμάτι από αυτή την υπέροχη σοκολατένια τούρτα μας. Φαντάζομαι ότι όταν σας έχουν πει κάποια φορά να πάτε κάπου για να φάτε μια τούρτα σοκολάτας, κάπως έτσι τη φανταζόσετε, έτσι δεν είναι? Και επίσημα να σας πω ότι την τελευταία δοκιμή αποφάσισα να την κάνω με την αρχισυντάκτριά μου. Δεν έχει μπει ποτέ να δοκιμάσει φαγητό μας, οπότε σήμερα θα έρθει να δοκιμάσει μαζί μου για να μου πει και αυτή πώς νιώθει με αυτό το γλυκό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να καταλάβεις είναι ότι και το παντεσπάνι μας εδώ πέρα είναι στον αυτόματο πιλότο, γιατί ουσιαστικά όλα είναι τόσο ζουμερά. Η γέμιση που έχουμε κάνει είναι τόσο αφράτη. Είναι μια γκανάζ πραγματικά με ουσία. Κάνε τα φύση να γύρω στο στόμα, όντως έχεις την απόλυτη εμπειρία. Σου άρεσε? Είναι η καλύτερη συνταγή να κάνουμε όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, στις διακοπές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Γιατί αυτοί είμαστε. Όλοι τρώμε εδώ μέσα, γιατί άμα δεν φάμε εμείς, δεν θα φάτε ούτε κι εσείς.